Θέλω να ακούσετε έναν άνθρωπο που με τη Φόφη βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε χρόνια που δεν ήταν της πρώτης γραμμής, δεν ήταν καν στην κοινοβουλευτική ομάδα, την εποχή που η Φόφη ήταν στο χώρο της αυτοδιοίκησης, από τότε δέσαν για τα καλά μέχρι και την ημέρα που έφυγε. Εκείνη ήταν πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, πάει αυτό. Εκείνος ήταν γραμματέας και πήγαν μαζί μέχρι και που έγινε θεσμός ιερετή περιφέρεια και η Φόφη έχει βάλει τη σφραγίδα της, θα ακούσετε πώς. Είναι ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, νομικός στο Ηράκλειο, αλλά από τον πολύ στενό πυρήνα των γνωστών φίλων οικογενειακά της Φόφης γεννηματά. Κύριε Κουκιαδάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ, ξέρω ότι... Αν τα καταφέρω, κύριε Σαχίνη, δεν είμαι βέβαιος. Ζορίζεστε λίγο, αλλά... Πάρα πολύ. Επειδή έχω ακούσει τα μύρια όσα και η Ελλάδα είναι ένας τόπος όμορφος, αλλά με ανθρώπους που είμαστε της υπερβολής, προφανώς και για την ίδια είναι καλό αυτό που τις αποδίδουν ακόμη και οι αντίπαλοι, φίλοι και εχθροί. Όμως θέλω να σταθούμε λίγο, αρχικώς, στο πρόσωπο της Φόφης γεννηματά και μετά να δούμε λιγάκι και το τι αφήνει πίσω πολιτικά. Δεν έχω συνεργαστεί ποτέ με καλύτερους όρους και συνθήκες με ένα τόσο σημαντικό πρόσωπο, χωρίς καμία δυσκολία, χωρίς κανέναν αστερίσκο, χωρίς καμία επιφύλαξη, με πάρα πολύ μεγάλη σιγουριά για αυτό που κάνει και εκτίμηση της προσφοράς και αυτού που κάνουν οι άλλοι. Ποτέ δεν ένιωσα την αναγνώριση μιας δουλειάς από κανέναν άλλον. Δεν φοβήθηκε ποτέ τους συνεργάτες τους. Τους στήριζε πάντα. Δεν ήταν ένα άτομο φοβικό που να αντιλαμβάνεται, να νομίζει ότι όλοι γύρω της την υπονομεύουν. Συγγνώμη για τη φωνή μου, δεν μπορώ να είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλω λέξεις. Πάρα απ' όλα ήταν μάνα, σύντροφος, φίλη, άνθρωπος με τεράστιο ήθος και χείρος. Εγώ την έζησα και στα καλά και στα δύσκολα. Έζησα δίπλα της μια περιοδία χρόνων σε όλη την Ελλάδα με την αυτοδιοίκηση. Τότε που δεν είχαμε μπει στα μνημόνια, τότε που δεν μας έβριζαν στους δρόμους, γιατί καταστρέψαμε τη χώρα ως παράταξη, η Φόφη ήταν το πιο αγαπητό πρόσωπο που συνόδευσα ποτέ στη ζωή μου. Δεν έζησα με άλλο πολιτικό στέλεχος τέτοιες συγκινητικές σκηνές από τους απλούς πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί η ίδια ήταν μια απλή πολίτης με τεράστιες δυνατότητες και τεράστιο ηθικό και πολιτικό βάρος. Κύριε Κουκιαδάκη, ξέρω ότι υπήρξε η σχέση σας πολύ στενή, δεν είναι απλά φιλική. Έλεγα πολλές φορές ότι ήταν κόρη μου. Ήταν δεύτερη, ότι είχα δύο κόρες. Την φυσική μου κόρη και την Φόφη, με την οποία βρέθηκα πολύ κοντά σε μια περίοδο δύσκολη για την αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσουμε στο τέλος για αυτά. Θα έχουμε άλλες ευκαιρίες να τα πούμε. Και θέλω να πω πόσο υπερήφανος και πλήρης νιώθω που βρέθηκα κοντά της, που συνεργάστηκα μαζί της, που είμαστε φίλοι. Κύριε Κουκιαδάκη, για τη Φόφη γεννηματά ο καρκίνος δεν ήταν ένας απρόσμενος επισκέπτης. Όχι, βέβαια. Από μια τυπική εξέταση μαστού. Και αυτό και ήταν... μάλιστα υπάρχει ένα περιστατικό. Τρεις μέρες πριν από την χειρουργική της επέμβαση με καρκίνο, χωρίς να το πει σε κανέναν από εμάς, γλεντούσαμε στο Αστυράκι. Εδώ στο Ηράκλειο, στο Αστυράκι, ναι. Έφυγε. Την έπαιρνα τηλέφωνο να δω πώς είναι τα πράγματα και δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο. Και την τρίτη μέρα που μου σήκωσε το τηλέφωνο, εγώ έβαλα τις φωνές και μου είπε: μα δεν μπορούσα να σε απαντήσω, γιατί έχω χειρουργηθεί. Έτσι απλά. Έτσι απλά αντιμετώπισε την πρώτη φάση αυτής της περιπέτειας. Πήγε για τυπικές εξετάσεις, φεύγοντας
έκανε τακτικά, γιατί είχε πάντα την αγωνία της κληρονομικότητας. Δεν είχε το φόβο, την αγωνία για τα παιδιά, για την οικογένεια, για την πολιτική, για αυτό που ήθελε να κάνει στη ζωή. Και αυτή είναι ένα δείγμα γραφής που μας δίνεται για την πρώτη φορά. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κουκιαδάκη, στο μέτρο που μπορείτε. Της οφείλω δε και πρέπει να το πω, ότι όταν περνούσα αναλογή περιπέτεια, ναι, ήταν ο άνθρωπος που με στήριξε περισσότερο από όλους. Με τη δύναμη που δεν έδινε. Πώς αντιμετώπιζε τον καρκίνο, μπορείτε να μου πείτε? Σαν ένα περιστατικό που θα περάσει. Δεν δεχόταν την ισοπαλία. Εγώ έπεσα έξω τώρα, ναι, γιατί παρά το ότι ήξερα την αλήθεια, έπεσα έξω γιατί πίστευα στην τεράστια δύναμη που διέθετε. Τεράστια δύναμη, πραγματικά. Το κοριτσάκι, όπως λέγανε πολλοί, και στο πολιτικό επίπεδο, ήταν γεννημένη για μεγάλα πράγματα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Διαχρονικά αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζαμε οι φίλοι της την αμφισβήτηση του φίλου. Δεν το έλεγε κανείς, γιατί δεν ήθελε να εκτεθεί ως ρατσιστής. Αλλά ακόμα και πολλοί αγαπητοί στην ίδια άνθρωποι που δεν την ξέραν από κοντά, και αναγκαζόμουν να τους εξηγώ πόσο, με παραδείγματα, το πόσο ισχυρή είναι και πόσο αποφασιστική είναι, δεν πειράζει, χαμογελούσε. Αλλά όταν χρειαζόταν, γινόταν και killer. Με την καλή έννοια του όρου. Ναι, ναι, στην πολιτική. Λέτε για το άγριο κόσμο της πολιτικής. Θέλω να μου πείτε, επειδή το υπενιχτήκατε, η Φόφη είχε απόλυτη επίγνωση της και της υποτροπής της. Και θέλω να μείνουμε λιγάκι όλα, στο όλα, προσωπικό. Τα πάντα. Ήξερε τη σοβαρότητα της κατάστασης αυτή τη φορά. Ναι, και η δεύτερη φάση ήταν πολύ δυσκολότερη της πρώτης. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι και την τελευταία στιγμή, θέλησε να οδηγήσει την κούρσα, γιατί πίστευε ότι είναι σε θέση να ανατάξει αυτό το κόμμα, γιατί το πήρε σε ελεύθερη πτώση, το σταθεροποίησε και με την σοβαρότητα και τη συνέπειά της, με υπονόμευση πολύ σκληρή ανθρώπων που και σήμερα την τιμούν και είναι ευχάριστο, γιατί επιτέλους αναγνωρίζουν τη θυσία της Ιφηγένειας. Γιατί είναι η θυσία της Ιφηγένειας. Με αυτήν τη θυσία, αν είμαστε σοβαροί, ο δημοκρατικός χώρος θα βρει το δρόμο του. Αλλά ένα σπουδαίο άτομο λείπει από τους φίλους του, από τα παιδιά της, κυρίως από την οικογένειά της. Κύριε Κουκιαδάκη, η τελευταία δημόσια εκτός Αθηνών εμφάνιση της Φόφης γεννηματά είναι εδώ, στο Αρκαλοχώρι. Δηλαδή... Δεν μπόρεσα να πάω, είχε ένα δικαστήριο εκείνη την ημέρα και με πολύ άβολα γι' αυτό. Ένα πολύ σοβαρό δικαστήριο, μια ανθρωποκτονία από πρόθεση σε εκδικαζόταν και ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να φύγω, γιατί και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η τελευταία μας συνάντηση ήταν το καλοκαίρι όταν κατέβηκε στο Ηράκλειο. Ξέρετε, έχει κάτι παιχνίδια περίεργα η ζωή παίζει, διότι και η τελευταία δημόσια εμφάνιση του πατέρα της ήταν στο Ηράκλειο σε εκείνη την... Σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση που ένιωσε τα ανάλογα συναισθήματα που ένιωσε και η Φόφη αυτή την περίοδο. Με καρκίνο. Βρέθηκα κοντά του εκείνες τις μέρες που κατέβηκε και ξέρω τα συναισθήματα του. Με καρκίνο τότε. Θέλω να μου πείτε, η οικογένεια ήταν έτοιμη γι' αυτό? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί. Το τράμα είναι ότι και η μητέρα της και η αδερφή της η Μέρη πέρασε την ίδια περιπέτεια. Είναι καλά, ευτυχώς. Η ίδια είχε επίγνωση ότι μπορεί να φύγει τόσο γρήγορα, πιστεύετε? Δεν το μοιραζόταν. Δεν την έβλεπε ποτέ να ανησυχεί, τουλάχιστον δεν μετέδιδε ανησυχία σε κανέναν. Και δεν προσκρίβονταν. Ήταν άτομο με τεράστιο ήθος, τεράστιο κύρος και τεράστια συνέστηση ευθύνης. Τι σημαίνει ήταν ένας απλός άνθρωπος, γιατί το ακούω από χθες στη... Να πω ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Όταν πρώτα μπήκε στο σπίτι μας εδώ στο Ηράκλειο, το πρώτο πράγμα που έκανε μετά το φαγητό, πήγε να πλύνει τα πιάτα.
στο σπίτι της στην Αθήνα, μας μαγείρευε, σέρβιρε, καθάριζε, όλοι μαζί. Ήταν απλός άνθρωπος. Ποτέ στην υπερνομαρχία ή στην ΕΝΑΕ δεν άφηνε κανένα άλλο να μας κεράσει. Ήταν βαθιά πολιτικοποιημένο άτομο και ταυτόχρονα απλούστατο άτομο. Καλαμπούρια έκανε. Και δεχόταν και έκανε. Ναι. Και ήταν και λίγο μαμά του λόχου. Δεν είχε πάντως σοβαροφάνεια, έτσι. Όχι, ήταν σοβαρή. Αυτό είναι άλλο. Σοβαροφάνεια δεν είχε. Όχι, καμία. Και είχε... Ήταν σοβαρή. Και... Ξενυχτούσαμε, χορεύαμε στον Ψαρόγαλο, μια γνωστή ταβέρνα του Ηρακλείου, μέσα στην κρίση που μπήκαμε μέσα και μας κοίταζαν όλοι καχύποπτα, γιατί τότε ήταν η εποχή που λιθοβολούσαν το όποιο στέλεχος του Πασόκ κυκλοφορούσε. Οι άνθρωποι δεν μας λιθοβόλησαν, αλλά μας κοίταζαν με καχυποψία. Αυτά συνέβησαν στον Καταμπά όταν κατέβηκε ο γραφείο τύπου μαζί με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο. Πήγαμε μια μικρή παρέα εκεί και στο τέλος, όταν έβαλε τη μουσική, γιατί είχε μουσική εκείνη την περίοδο ο Ψαρόγαλος, σηκώθηκε, χόρεψε και όλη η ταβέρνα έγινε μια παρέα και ήθελαν, τότε δεν ήταν πρόεδρος, ήταν γραφείο τύπου και όλοι τους ευχόταν να γίνει πρόεδρος. Έγινε πρόεδρος, έφυγε ως πρόεδρος με την ικανοποίηση, πιστεύω ότι εξεπλήρωσε στο ακέραιο καθήκον της και στην οικογένειά της και στην κοινωνία και στην δημοκρατική παράταξη. Το αναγνωρίζουν και οι ευθύνες. Θέλω να μου πείτε κάτι ακόμη από τα προσωπικά της στοιχεία στο μέτρο του εφικτού. Λένε πολύ την αγάπη της για τα παιδιά. Όχι μόνο για τα παιδιά της, πρέπει να πω. Όχι, τρέλα είχε για τα παιδιά. Τρέλα είχε για τα παιδιά. Και είχε και προσφορά που δεν την έλεγε σε κανέναν. Καταρχήν ήταν εξαιρετική μάνα. Εξαιρετική μάνα. Με το χαμόγελο, με την ηρεμία της, είχε βάλει όρια στα παιδιά που δεν θέλω να λέω παραδείγματα, αλλά έζησα κοντά τέτοια στοργή και τόση και τέτοια πειθαρχία χωρίς πειθαναγκασμούς αλλά μόνο με διάλογο που δεν το έχω δει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το δω πολλές φορές. Όλοι κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας, τα εικόνια μας. Εκείνη τα λάτρευε αλλά δεν τα κακομαθαίνε. Ποιο ήταν το μεγάλο της παράπονο? Το μεγάλο της παράπονο? Ξέρω ότι μιλάγατε συνεχώς και πολύ προσωπικά. Ποιο ήταν το μεγάλο της παράπονο? Ήταν ότι, αυτό που είπα από την αρχή, ότι όλοι την αντιμετωπίζανε και οι φίλοι καχύποπτα, μήπως δεν είναι ικανή. Εγώ όταν επιχειρηματολογούσα για την τεράστια ικανότητά της να δημιουργεί συνενέσεις και συνεργασίες και ομοφωνίες, ήταν απίστευτο. Σφαζόμαστε στις γενικές συνελεύσεις και να σκοτωνόμαστε και όταν έπαιρνε το λόγο όλοι ηρεμούσαν. Δεν είναι τυχαίο το ότι καταφέραμε με έντονες αντιπαραθέσεις τότε μεταξύ των παρατάξεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όλες τις γενικές συνελεύσεις να βγάζουν ομόφωνες αποφάσεις. Λοιπόν, με μειοψηφικό σχήμα την παράταξή μας. 17 συνέδρους είχαμε λιγότερους. Θέλω να φύγουμε λίγο από το... Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα πούμε. Έχετε πολλά να αφηγηθείτε. Ίσως πρέπει να γράψω. Ορίστε. Ίσως πρέπει να γράψω. Νομίζω... Αλλά δεν έχω το κουράγιο τώρα να γράψω ούτε μία λέξη. Το οφείλετε νομίζω αυτό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί αντιλαμβάνομαι, είναι λιγάκι περίεργο για σας τώρα να μιλάτε... Και ιδίως αποφεύγετε τον παρελθοντικό χρόνο. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, ακούω πολλούς για την πολιτική προσφορά, την παρακαταθήκη της Φόφης γεννηματά. Βεβαίως στην Ελλάδα ζούμε, αυτά συμβαίνουν μετά θάνατον, προθανάτου έχουμε άλλα. Αλλά θέλω να φωτίσετε στο μέτρο του εφικτού και εν συντομία ένα κομμάτι που δεν πολύ ακούγεται και έχει σχέση
ίσως με την πιο άμεση μορφή επαφής του πολίτη με την όποια εξουσία, έχει σχέση με την αυτοδιοίκηση. Η Φόφη είναι υπερνομάρχης, η Φόφη γεννηματά είναι πρόεδρος ένα ιστογραμματέας και κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή αλλάζει τους θεσμούς και θέλει να καταργήσει και να μην υπάρξει και τίποτα. Εσείς τότε ως αυτοδιοίκηση συνολικά μιλάτε για την ανάγκη να πάμε σε ένα δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση την αιρετή περιφέρεια. Η κυβέρνηση η Καραμαλή την έχει αποκλείσει σε πρώτη φάση. Η νομάρχης να... Καραμαλή. Ναι, ναι, η νομάρχης Καραμαλή. Σωστή διατύπωση. Υπάρχει η εξής αποδείξιμη αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό ότι δεν είχε ψηφίσει ούτε το θεσμό της νομαρχίας, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Όταν λειτουργήσε τον υιοθέτησε, αλλά τον υιοθέτησε με πάθος. Έβγαλε ίσως και μια συμπλεγματική συμπεριφορά που δεν το στήριξε. Και επειδή είχε και πάρα πολλούς νομάρχες, γιατί τότε είχε το Πασόκ 22, η Νέα Δημοκρατία του υπολείπου πριν Κατσανεβάκη, που ήταν και μέλος της διοίκησης. Σωστά. Του νομάρχη Χανίων τότε. Δεν θέλανε να ακούσουν τη λέξη περιφερειακή αυτοδιοίκηση και γι' αυτό σε όλα τα ψηφίσματα γράφαμε τη λέξη μετεξέλιξη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Μετεξέλιξη, αορίστως. Αλλά έχω τα ψηφίσματα στη διάθεση καθενός. Κάποια στιγμή το βάλαμε ευθέως, με μια έντονη αντιπαράθεση στην Αθήνα. Μοιραστήκαμε στα δύο, τσακωνόμαστε δύο μέρες και είχαμε την έμπνευση να κάνουμε μια ενδιάμεση πρόταση, να διακόψουμε το συνέδριο, να μην βγάλουμε απόφαση και να κάνουμε ένα θεματικό μόνο γι' αυτό, γιατί είναι τακτικό συνέδριο. Και έγινε στα Χανιά το τακτικό συνέδριο, αλλά με ένα προηγούμενο περιστατικό. Το Προεδρείο της ΕΝΑΕ, αποτελούμενο από τον Φόφη, εμένα ως γραμματέα, τον Γιάννη, τον Μίχα, τον Ομάρχη Πειραιά, ως αλφα αντιπρόεδρο και το Δημητρολόπουλο, το Τάκη από την Ηλία, ως β' αντιπρόεδρο. 2,5 ώρες με τον πρωθυπουργό τότε, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετέπειτα, τον Προκόπου, τον Παυλόπουλο, ως υπουργό εσωτερικών και τον Αλογοσκούφιος οικονομικών, συζητήσαμε και πείθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε τεράστια εκτίμηση και εμπιστοσύνη στην Φόφη και στο ήθος της, πίστηκε και άλλαξε θέση η Νέα Δημοκρατία. Στα Χανιά λοιπόν βγάλαμε ομόφωνο ψήφισμα για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ήταν μια ιστορική μέρα, με την έγκριση και της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και μετά νομίζω άνοιξε ο δρόμος. Αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιφέρειες, οφείλεται στο κύρος της Φόφης, γιατί οι υπόλοιποι είμαστε, εντάξει, κάναμε δουλειά, αλλά άλλο δουλειά και άλλο να τραβάω το κάρο. Η Φόφη με το κύρος της και την ικανότητά της, αλλά και την παράδοσή της στην οικογενειακή, μας τράβαγε όλος παππούς τα πάνω. Γι' αυτό έκανε και στο Πασόκ, αυτό έκανε παντού. Ήταν η μοίρα των γεννηματάρων. Είχαν την κακή μοίρα με την ασθένεια, είχαν την καχυποψία απέναντί τους, την είχε και ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο γεννηματάς στο παρελθόν, την καχυποψία. Η περίφημη πολύ κρίση... Πολύ του χρεώναμε και ήμουνα ένας από αυτούς που του χρεώναμε, ότι ήταν απέναντι στον Ανδρέα. Αντίθετα, πιθανόν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα και όχι έτσι ακριβώς. Η περίφημη κρίση... Να ανησυχούσαν κάποιοι τον Ανδρέα τον ίδιο, απέναντι στον Γιώργο τον γεννηματά. Ήταν όμως η διακριτή ισχυρή προσωπικότητα, άρα αν ο πατέρας... Αυτή η διακριτή ισχυρή προσωπικότητα σε βελτιωμένη έκδοση εγώ βρήκα στην Φόβη τη γεννήματα. Να πούμε και κάτι τελευταίο. Και δεν είμαι... Και θα πω επίσης ότι είμαστε σε άψογες σχέσεις, αλλά πάρα πολλές φορές για να καταλήξουμε σε μια απόφαση που έπρεπε να πάρουμε... Είχαμε και τις διαφωνίες μας. Στα μεγάλα ποτέ δεν διαφωνήσαμε. Και χωρίς να συζητήσουμε. Στις επιλογές, το τι θα κάνουμε στο εσωκομματικό. Όλοι πίστευαν ότι ρωτούσαμε ο ένας τον άλλο. Δεν είναι καθόλου έτσι. Παίρναμε την ίδια θέση κατά κανόνα, χωρίς να συνεννοηθούμε. Η Φόφη γεννηματά είναι αλήθεια, κύριε Κουκιαδάκη, γιατί είναι η υπερνομάρχης
που φέρνει ένα συντριπτικό αποτέλεσμα την πρώτη φορά. Τη δεύτερη φορά είναι αλήθεια ότι παραλίγο να μην ήταν υποψήφια? Δεν ήθελε. Δεν ήθελε να δείξει λάθος, δεν θα πω λεπτομέρειες. Δεν ήθελε να δώσει λάθος στίγμα στους πολίτες. Τι εννοείται? Δεν ήθελε. Γράφτηκε τότε ότι, δεν θα πω καμία λεπτομέρεια από αυτού, ότι τη τράβηξε ο Παπανδρέου του αυτή. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δυσκολευτήκαμε να την πείσουμε να κατέβει, γιατί δεν ήθελε να κοροϊδεύει τους πολίτες και θα χρεωνόταν μια ενδεχόμενη ήττα που δεν άξιζε ούτε στην παράταξη ούτε στην ιστορία της ίδιας. Νομίζω ότι τότε είχε σχέση με την Ομαρχία Αθηνών, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να πούμε. Εντάξει, τίποτα. Να μην πούμε. Άρα είχε τα κότσια να πει όχι δεν κατεβαίνω, ε? Όχι, είχε το ίσως να πει όχι δεν κατεβαίνω. Δεν ήθελε κότσια, ίσως ήθελε πολύ. Και δεν ήταν πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά επειδή δεν μπορούσε να εμφανίζει άλλο από ό,τι είναι, δεν ήθελε να κατέβει. Εντάξει. Καταλάβαμε. Όποιοι θυμούνται τις ιστορίες τότε, τις πολιτικές διαδρομής. Ήταν λάθος ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με κάτι σοβαρό. Όχι, όχι. Είχε σχέση με επιλογές προσώπων όμως. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Για σήμερα... συμφωνίες κυρίως. Αλλά αδιάφορες θα συμφωνήσω. Δηλαδή ιστορικά δεν έχει καμία αξία. Θέλω να μου πείτε... Παραμόνουν, το αναφέρω, για την λεβεντιά που είχε να θυσιαστεί η ίδια για να μην κοροϊδεύσει άνθρωπο. Θέλω να μου πείτε το εξής πολιτικά και θα κλείσουμε πιο προσωπικά, κύριε Κουκιαδάκη. Επειδή ξέρω ότι μιλάγατε. Μιλάγατε και ώρες. Ασταμάτητα. Μάλιστα. Ερώτηση. Τι στήχιζε σε αυτή τη φάση και πριν την επιδείνωση? Το γεγονός ότι στην επανεκδιεκδίκηση της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής, λέγεμε Πασόκ, είχε συνυποψηφίους και με τέτοια κριτική. Θεωρούσε ότι την αδικούσα. Δεν το είπε ποτέ, δεν το έδειξε ποτέ. Ήταν ανθεκτική, είχε αντισώματα ισχυρά σε όλα. Δεν το έδειξε ποτέ και πάντα σεβόταν και τη διαφορετική άποψη και την αντιπαλότητα. Παράπονο προφανώς θα είχε, αλλά δεν το εκδήλωνε γιατί κοίταζε μπροστά. Και πιο προσωπικά θέλω να μου πείτε, τελικώς τι σημαίνει για σας η συμπόρευση με έναν άνθρωπο τόσα χρόνια, τόσο κοντά? Στην πολιτική τα πάντα. Στην πολιτική. Σε προσωπικό πεδίο? Τα πάντα. Για την σχέση αυτή που είχαμε αναπτύξει. Δεν ήταν σχέση πολιτική, ήταν σχέση πατέρα-παιδιού. Και έτσι νιώθω. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τη λύπη. Και γι' αυτό και χθες δεν θέλησα να κάνω καμία δήλωση, δεν έγραψα τίποτα, δεν μπορώ να γράψω. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, σας παρακαλώ πολύ, σε αυτή την ψηφίδα που προσπάθησε με έναν τρόπο σήμερα παρά τη δυσκολία του κ. Κουκιαδάκη, θέλω να ρωτήσω, αδυναμίες, ευαισθησίες, κλάματα, λύγιζε η Φόφη? Όχι, εγώ δεν την είδα. Το ότι ήταν άτομο που πονούσε, που το έδειχνε, ναι, αλλά δεν λύγησε. Δεν λύγησε ποτέ. Θεωρούσε ότι είχε μια αδικία η ζωή με την οικογένειά της και με την ίδια? Αγωνία. Δεν παραπονιόταν. Φαντάζομαι δεν μοιραζόταν τέτοια πράγματα εύκολα. Όχι προσποιούμενη, αλλά βλέποντας και αισιόδοξα τα πάντα και τη δυσκολία. Κύριε Κουκιαδάκη, ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μερικές σκέψεις. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν θέλησα χθες να κάνω πω λέξη. Δεν μπορούσα άλλωστε. Και σήμερα νομίζω ότι δεν πήγαινε η γλώσσα μου. Δεν μου βγαίνει. Καλά. Ο γνωστός Κουκιαδάκης δεν είστε, είναι προφανές, αλλά το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα. Να πω μια κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Να σεβαστούμε, και αυτό πιστεύω θέλει και η ίδια, ήθελε να ζήσει γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να ζήσει πολύ, για να οδηγήσει σε μια διαδικασία την δημοκρατική παράταξη που ήταν το μεγάλο της όνειρο
σε μια πορεία διαφορετική. Όλοι έχουν χρέος να τους σεβαστούν. Όλοι. Τίποτα άλλο. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.